Λοιπόν, πού τραβάει η όρεξή σου να πάμε? Πάμε να δούμε κανένα μπότι. Εδώ είναι. Εδώ είναι, καλέ. Εκεί. Χριστίνα Χονδρογιάννη, στην Κέρκυρα. Εκεί είναι το ναυάγιο της Ζακύνθου. Εκεί θα πάμε αμέσως μετά. Λοιπόν, Χριστίνα, ο λόγος και εγώ εσένα. Θέλω να στο ναυάγιο. Καλημέρα. Θα σε στείλουμε μόλις τελειώσει η εκπομπή. Ευχαρίστω. Λοιπόν. Καλημέρα, χρόνια πολλά από την Κέρκυρα. Και καλά. Πες μας τώρα πού ακριβώς βρίσκεσαι και τι φτιάχνετε εκεί, αυτή την ώρα εκεί. Λοιπόν, βρίσκομαι με τον κύριο Κώστα Πανάρετο, αγκιοπλάστη, ο οποίος κατασκευάζει τις κανάτες, τους κόκκινους μπότιδες, το κόκκινο χρώμα της Κέρκυρας. Και θα μας δείξει, θα σας δείξω και μερικά πλάνα, θα μας δείξει και πώς κατασκευάζεται. Γιατί δεν είναι μόνο ότι τα βάφει, είναι ότι τα φτιάχνει εξ αρχής, από τον φυλό. Α, πολύ εντυπωσιακό. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Πάμε χρόνια πολλά, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Κώστα Πάτε, πάμε να δείξουμε πώς ξεκινάει η κατασκευή. Για να το δούμε. Να σας δείξω ένα πλάνο. Είναι αυτή που έχει φτιάξει ήδη παραδοσιακά με ένα καλό Πάσχα. Και πάμε τώρα μέσα να δείξουμε τι ακριβώς φτιάχνει εδώ ο κύριος Κώστας. Αυτό είναι τώρα μια τέχνη, ξέρεις, που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Από την αρχή, από τον πυλό, πλάθουνε, στη συνέχεια το ζωγραφίζουνε και όλα αυτά για να ακριβώς πέσει από τα μπαλκόνια στην πλατεία Ληστών, να πέσουν και να κάνουν αυτόν τον φοβερό θόρυβο. Να το ξεκινάει. Τον φοβερό θόρυβο, ναι, ξεκινάει. Μάλιστα, έχει και συνεργασίες ο κύριος Κώστας, γιατί ο μέγιστος αριθμός των μπότιδων που μπορεί να κατασκευάσει είναι περίπου 100 την ημέρα. Η ζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι για χιλιάδες. Οπότε προμηθεύεται κιόλας με συνεργάτες και από την Αθήνα, από το Μαρούσιο, από που ξεκίνησε. Ο τροχός είναι χειροκίνητος ή ηλεκτρικός? Ο τροχός είναι χειροκίνητος ή ηλεκτρικός, κύριε Κώστα? Ηλεκτρικός, τον ακούτε, ναι. Ναι, δεν τον ακούμε γιατί δεν πιάνει ο ήχος από το μικρόφωνο. Ηλεκτρικός, έτσι. Είναι ηλεκτρικός. Ναι. Μάλιστα. Και πλάθει σιγά-σιγά τον πυλό, σχηματίζει τους μπότιδες, τους αφήνει να στεγνώσουν, ακριβώς, γιατί θέλει ο πυλός αρκετή ώρα να στεγνώσει και τις επόμενες ημέρες τους βάφει. Και με τη σύζυγό του μετά, τους βάφει, γράφουν καλό Πάσχα. Γενικότερα στην Κέρκυρα πια φτιάχνουν και με τη μέθοδο του ντεκουπάζ τοπία της Κέρκυρας, χαρακτηριστικές περιοχές, χαρακτηριστικά σημεία όπως το Ποντικονής κλπ. Αλλά εκεί κυρίως είναι για να κοσμούν τα σπίτια. Διάδοχη κατάσταση υπάρχει εκεί? Δηλαδή όταν σταματήσει... Είναι μια συζήτηση γιατί είναι που είχαμε πριν ακόμα με τον κύριο Κώστα. Ναι, είναι μια συζήτηση που είχαμε πριν, θα έπρεπε να γίνει, αυτό λέγαμε, μια σχολή κεραμικής που να μπορούν να διδάξουν οι αγκιοπλάστες που υπάρχουν τώρα στην Κέρκυρα, προκειμένου αυτό να περάσει από γενιά σε γενιά, γιατί συνήθως δεν υπάρχει μια διάδοχη αντίστοιχη κατάσταση. Ωραία, μέχρι να ολοκληρώσει, να πάρουμε και την εικόνα από τη Ζάκυνθο και μετά θα το δούμε και ολοκληρωμένο. Ωραία. Στο ναυάγιο. Ναυάγιο το οποίο πάρθηκε αυτή η απόφαση να παραμείνει κλειστό, έτσι, για τα τουριστικά σκάφη που πηγαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες τουριστών κάθε χρόνο. Ναι, βγήκε αρχικά μια απόφαση ότι φέτος δεν θα είναι ανοιχτό το ναυάγιο, όχι μόνο από ξηράς, αλλά ούτε και από τη θάλασσα θα μπορούν να προσεγγίσουν οι τουρίστες για τον φόβο των κατολισθήσεων. Ούτε ρόδου που λέμε. Υπήρξαν αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και τελικά η απόφαση που ελήφθη είναι να μπορούν να προσεγγίσουν τα τουριστικά σκαφάκια μέχρι το σημείο που εμείς βρισκόμαστε μαζί με τον κύριο, να σας πω αμέσως το όνομα, Διονύση Γιατρά, ο οποίος έχει νοικιαζόμενα σκάφη στο ναυάγιο Ζακύνθου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Σας ικανοποιεί αυτή η απόφαση η καινούργια? Εννοείται η απόφαση που δεν έχει βγει ακόμα, που θα αλλάξει την τελευταία που πήρα να είναι κλειστό το ναυάγιο και από πάνω και από κάτω τα όρια του κόλπου εκεί που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό τι θα σήμαινε για σας εάν δεν μπορούσατε να προσεγγίσετε καθόλου την πιο ξακουστή στα πέρατα του κόσμου παραλία της Ζακύνθου? Πραγματικά θα ήταν καταστροφικό, γιατί είναι πολύ μεγάλη η απόσταση. Είναι και δύσκολη επικοινωνία τώρα εκεί που είναι στο σημείο. Άρα τώρα, συγγνώμη, τα τουριστικά θα μπορούν να πάνε έστω και στα ανοιχτά? Θα μπορούν μέχρι το σημείο που βλέπουμε. Μέχρι το σημείο εκεί, θα σταματάνε αρόδου και από εκεί θα κατεβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή όσοι είναι πάνω τουρίστες θα μπορούν να κάνουν και βουτιά. Θα βουτούν πάλι, αλλά σε απόσταση από την παραλία. Μόνο σε ασφαλές σημείο, εκεί που θα είναι το καραβάκι. Δεν θα πρέπει να βγαίνουν έξω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε, γιατί εκεί ξέρεις ότι τα εδάφη είναι σαθρά και δημιουργείται πρόβλημα. Με τον μπότι τι κάναμε, τον φτιάξαμε? Για να δούμε.
Τον ετοίμασε, ε. Ναι, τον ετοίμασε, τον έχει αφήσει εδώ πέρα. Είναι ένας μικρός μπότης ο συγκεκριμένος. Οι μπότιδες μπορούν να φτάσουν και το 1-1,5 μέτρο. Και τώρα θα μπει και το χρώμα. Θα τον κάνει κατά κόκκινο και θα βάλει. Πρέπει να στεγνώσει. Θα πρέπει να στεγνώσει, να σφουγγαριστεί και να βαφεί για να βοφθεί μετά προς πώληση. Και να πούμε ότι όποιος βρεθεί εδώ στην Κέρκυρα ή κάποιος γνωστός, θα πρέπει όταν σπάσουν οι βότιδες να πάρουν ένα κομμάτι και να το φυλάξουν, γιατί θα τους φέρει τύχη, όπως λένε, για όλη την υπόλοιπη χρονιά. Τέλεια. Χριστίνα, στείλε ένα κομμάτι μπότι όταν μπορέσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα στείλω και το χρόνο εκπομπή από εδώ. Γεια σας. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε.